Η κακοκαιρία πέρασε με σφοδρότητα και από το βορειοανατολικό Αιγαίο και στη Λέσβο συγκεκριμένα. Θα πάμε να συναντήσουμε εκεί, στη Μυτιλίνη, τον Γιάννη Συνάνη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Γιάννη, πώς είναι η κατάσταση στο νησί? Μαριλένα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο πλήττεται από την κακοκαιρία. Είχαμε αρκετά προβλήματα, κυρίως στο Πλωμάρι, όπου ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά, από τις βροχές, τις έντονες βροχοπτώσεις και βεβαίως τους κεραυνούς που έπεφταν κατά σειρώη, θα έλεγα. Οι κεραυνοί δημιούργησαν ένα έντονο πρόβλημα και στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, όπου τέθηκε σε μη λειτουργία, γιατί δεν υπήρχε ρεύμα, με αποτέλεσμα όλες οι πτήσεις να, και οι αφήξεις και οι αναχωρήσεις να καθυστερούν. Δεν ξέρω αν συνδέεται και το γεγονός ότι ένα αεροσκάφος της ΤΟΥΗ παρέμεινε καθυλωμένο από χτες το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης λόγω μηχανικής βλάβης. Οι 140 Σκανδιναβοί τουρίστες που έπρεπε να φύγουν φιλοξενήθηκαν στο Mythical Coast, ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά στην περιοχή. Και βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ήρθε ένα άλλο αεροσκάφος της εταιρείας και παρέλαβε τους τουρίστες για να τους μεταφέρει στις χώρες τους. Από ό,τι λένε τουλάχιστον τα μετεωρολογικά δελτία, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και θα πλήξει και το βράδυ και τις επόμενες ώρες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και εσένα. Η κακοκαιρία χτύπησε και στην Λέσβο. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Συνάνη. Γιάννη, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και το αεροδρόμιο? Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη. Όπως είπες, πράγματι η κακοκαιρία έχει πλήξει και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο βεβαίως. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά μικροπροβλήματα, θα έλεγα. Στο Πλωμάρι ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής. Όλη τη νύχτα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνούς. Κεραυνοί οι οποίοι τις πρώτες πρωινές ώρες έθεσαν εκτός λειτουργίας για λίγο το αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Μάλλον χτύπησαν κάποια νευραλγικά σημεία του εξοπλισμού του ηλεκτρονικού του αεροδρομίου, με συνέπεια να γίνονται καθυστερήσεις και στις αφήξεις και στις αναχωρήσεις. Επίσης, χθες το βράδυ, ένα αεροπλάνο, δεν ξέρω αν συνδέεται με την κακοκαιρία, της εταιρείας ΤΟΥΗ, που ήταν να πετάξει με 140 σκανδιναβούς τουρίστες, δεν μπόρεσε λόγω μηχανικής βλάβης να φύγει, με αποτέλεσμα οι τουρίστες να φιλοξενηθούν στο Mythical Coast, ένα ξενοδοχείο που είναι κοντά στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ήρθε νέο αεροπλάνο της εταιρείας και παρέλαβε τους 140 αυτούς τουρίστες. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε αν εξομαλύθηκε η κατάσταση στο φίλο μου τον Γιάννη τον Συνάνη. Δεδομένου το ότι, έλα Γιάννη μου, καλημέρα. Το αεροδρόμιο είχε προβλήματα με κακοκαιρία. Είχαμε ματαιώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Εγκλωβίστηκαν τουρίστες από χθες το βράδυ. Γιάννη μου, καλημέρα. Πάνε καλύτερα τα πράγματα? Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα να έχουμε, αμήν. Με μπουφανάκι θα σε δούμε. Με κασκόρδα σε διεκδικούλα. Λοιπόν, εδώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα βρέχει συνεχώς καταρακτοδός, κεραυνή κλπ. Με αποτέλεσμα στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης που βρίσκομαι να τεθεί για κάποιες ώρες χωρίς ρεύμα, γιατί έπεσαν κάποιοι κεραυνοί. Επειδή είναι φλού η εικόνα πίσω, μπορείς να την ετάρεις? Θες σταυροκατσάβιδο, θες κάτι? Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Ναι, εντάξει, είναι. Ας φύγω εγώ από το κάδρο να σας δείξω την εικόνα πίσω. Για να δούμε, μπας και νετάρι, ρε φίλε. Ναι. Τώρα μπράβο. Ναι. Τι είναι, αυτά τα αεροπλάνα είναι καθυλωμένα τώρα, δεν μπορεί να απογειωθεί κάποιο. Όχι, άκουσε να δεις τι έχει γίνει, Νίκο. Έχει φάει νερό η κάμερα. Εσύ είναι αδιάβροχη η κάμερά σου, έχει φάει νερό. Τη βλέπω να καίγεται σε λίγο. Το αεροπλάνο. Ναι. Το αεροπλάνο που βλέπετε πρόκειται να βγει χθες το βράδυ με 140 σκανδιναβούς τουρίστες. Έπατε μία βλάβη και καθιστώθηκε εδώ στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης και μόλις τώρα ήρθε άλλο αεροπλάνο. Α, για να τους πάρει τους ανθρώπους. Ήταν άλλο τουρίστες, εγκλωβίστηκαν εδώ στη Μυτιλίνη, παρέμειναν στο ξενοδοχείο Καλφός, φιλοκρινήθηκαν εκεί και τώρα ήρθε άλλο αεροπλάνο για να την παραλάβει, να την πάει στην τώρα, Γιάννη, να σου πω κάτι. Τώρα, από ό,τι βλέπω πάντως, ο καιρός αυτή τη στιγμή, επειδή σταμάτησε να βρέχει, δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να γίνει η απογείωση. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όχι, άκουσε με. Ήδη άρχισαν τα δρομολόγια να εκτελούνται. Είχε εκλοπιστεί εδώ, σε εισαγωγικά, ένα αεροπλάνο του Sky,
ο οποίο έφυγε πριν από λίγη ώρα, όπως επίσης αρχίζουν και έρχονται τα δρομολόγια και λούνται με σχετικές βεβαίως καθυστερήσεις, γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση του αεροδρόμου εδώ. Α, ήταν και η ηλεκτροδότηση, ήταν και αυτό το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, Γιάννη, για να ολοκληρώσουμε όσο μας επιτρέπει η τεχνολογία, η σεζόν πώς πάει και για τη Λέσβο και για τη Μυτιλίνη? Λοιπόν, θα πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον από τους Τούρκους τουρίστες που ξέρεις πόσο πολύ μας αγαπάνε, φέτος θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ. Άντε να δούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, τα μηνύματα που παίρνουμε από τους τουριστικούς πράκτορες εδώ, έχουν έρθει και τουριστικοί πράκτορες από την Τουρκία και κάνουν συνέχεια συμβόλαια, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και θα σπάσει κάθε ρεκόρ φέτος. Μπράβο, ρε Γιάννη, μπράβο. Τούρκων τουριστών. Να σου πω κάτι, τελευταία ερώτηση. Τι έχει συμβεί στη ζωή σου και έχεις ομορφύνει επικίνδυνα? Γεια σου, Γιάννη! Το χρόνο. Μιλιά, Γιάννη! Τα λέμε, Γιάννη!